Η Ιταλική Λεωνάρντο πρότεινε εξυγχρονισμό των ελληνικών αρμάτων Leopard 1E5. Ποιος είναι ο υπερσύγχρονος πυργίσχος Hitfact MK2? Σύμφωνα με αναφορές λοιπόν, η Ιταλική Αμυντική Εταιρεία Leonardo παρουσίασε ένα πλάνο της στον ελληνικό στρατό σχετικά με ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού για τα ελληνικά κύρια άρματα μάχης τύπου Leopard 1E5. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε πως έλαβε χώρα μία παρουσίαση ενός προγράμματος εξυγχρονισμού για τα ελληνικά άρματα μάχης τύπου Leopard 1E5 από εκπροσώπους της Ιταλικής Εταιρείας Άμυνας Leonardo στα κεντρικά του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Στρατού στις 28 Νοεμβρίου του 2023. Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει την λεπτομερή πρόταση των Ιταλών, οπότε δεν γνωρίζουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ελληνικών τεθωρακισμένων. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις, ωστόσο, η Leonardo είχε αντικαταστήσει ολόκληρο τον πυργίσκο των βραζιλιάνικων Leopard 1E5 με το Hitfact MK2 όταν τα είχε εξυγχρονίσει τον Οκτώβριο του 2022. Ο εν λόγω πυργίσκος μπορεί να οπλιστεί με ένα όπλο 105 χιλιοστών διαμετρήματος 52 ή με όπλο 120 χιλιοστών διαμετρήματος 45. Ο πυργίσκος Hitfact MK2 απαιτεί πλήρωμα 2 με 3 ατόμων ενώ διαθέτει αυτόματο σύστημα ανεφοδιασμού βλημάτων. Εκτός από το κύριο όπλο υπάρχει και ένα πολυβόλο 7,62 χιλιοστών σε αυτόν. Τέλος, υπάρχει και η επιλογή ενός οπλικού συστήματος, δηλαδή Weapon Station, ονόματι Hit Roll, με πολυβόλο 7,62 ή 12,7 χιλιοστών και έναν εκτοξευτή 8 χειροβομβίδων καπνού. Σύμφωνα με την διάσημη εταιρεία Leonardo, ο πυργίσχος Hitfact MK2 είναι υπερσύγχρονος και κορυφαίος, προσφέροντας υψηλή ισχύ πυρός και μεγάλη αντοχή. Περισσότερες από 500 μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο, μιας και το σύστημα είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του Hitfact MK2 είναι το πλήρως ψηφιακό οπτρονικό πακέτο αισθητήρων του, το οποίο θα πρόσδιδε στα ελληνικά άρματα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και απόδοσης. Τέλος, να προσθέσουμε πως ως σύστημα ασφαλείας, ο ιταλικός πυργίσκος μπορεί να εξοπλιστεί και με λέιζερ σύστημα προειδοποίησης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.